Σήμερα εορτάζουμε μία ακόμη επέτειο, την 76η επέτειο από την απελευθέρωση της Λαμίας από τον ζυγό του ναζισμού, του φασισμού, την αποτύναξη μιας ιστορικής αδικίας, και είναι μία ευκαιρία για προβληματισμό, για δοξολογία προς τον Θεό και στον Άγιο Λουκά, που πραγματικά με την προστασία του και την έμπνευσή του ο λαός έκανε αυτή την ιστορική κατάκτηση στις 18 Οκτωβρίου του 1944, αλλά αφετέρου και μια ευκαιρία προβληματισμού, διότι οι αδικίες δεν έχουν εκλείψει από τη ζωή του κόσμου. Τα νέφη του ναζισμού, του φασισμού, της αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς και νοοτροπίας πάντοτε ελοχεύουν, και ιδιαίτερα σε κοινωνίες που βρίσκονται σε κρίση, πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπήρωσης των άκρων. Είναι μια εποχή λοιπόν που μας δίδεται η ευκαιρία όλους μας, με σύνεση, με μετριοπάθεια, με σεβασμό στον κάθε άνθρωπο, να απομονώσουμε, μάλλον όχι να απομονώσουμε, να εξαφανίσουμε τα άκρα, γιατί εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε των άκρων, αλλά είμαστε της βασιλικής οδού, της μέσης οδού, της οδού της σύνθεσης, της ενότητας, της συνεργασίας, του διαλόγου. Εύχομαι ολόψυχα ο λαός μας να μην χρειαστεί να κάνει τέτοιους αγώνες, αλλά οι αγώνες μας να είναι για την κοινωνική ειρήνη, για την άμβληση των αδικιών, για την άμβληση των κοινωνικών ανισοτήτων και κυρίως για την προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, την προστασία των αδυνάτων. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους Λαμιώτες, σε όλες τις Λαμιώτισσες, σε όλη τη Φθιώτιδα, και εύχομαι ο Λουκάς, ο ιατρός, ο Ευαγγελιστής της Χαράς, ο καλλιτέχνης και ποιητής της ομορφιάς του Θεού, ο αγιογράφος της Παναγίας μας, το ευλογημένο χέρι δηλαδή που αγιογράφησε την Παναγία, να ευλογεί τον τόπο μας και να μας εμπνέει όλους μας ώστε να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα. Να ξεπεράσουμε την υγειονομική απειλή. Αυτή την ώρα δεν έχουμε μπροστά μας στρατεύματα, αλλά έχουμε έναν ιό να αντιμετωπίσουμε. Και είναι ώρα πάλι μάχης και πολέμου. Ο πόλεμος είναι πόλεμος ευθύνης, σοβαρότητας και σύνεσης. Αν τον ακολουθήσουμε όλοι μαζί, θα ξεπεράσουμε τη δοκιμασία, θα σταθούμε όρθιοι, χωρίς αιματηρές θυσίες, χωρίς να χαθούν ζωές, χωρίς λόγο, από έναν μικρό ιό, αλλά να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα για να χαράξουμε μια νέα κανονικότητα που την έχει ανάγκη ο τόπος μας. Διπλή γιορτή σήμερα για την πόλη μας. Γιορτάζουμε τον Ευαγγελιστή Λουκά, τον πολιούχο της πόλης μας, και την απελευθέρωση της πόλης από τους Γερμανούς κατακτητές. Είναι μια ιστορική μέρα για την πόλη μας και δείχνει την διαχρονική άρρηκτη σχέση μεταξύ Ορθοδοξίας και πατρίδας μας. Πέρα από αυτό, μας θυμίζει την υποχρέωσή μας να υποκληθούμε σε αυτούς οι οποίοι θυσιάστηκαν, πείνασαν, βασανίστηκαν, για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Δείχνει όμως και ένα άλλο μήνυμα, το οποίο είναι διαχρονικό. Μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε ότι όταν είμαστε ενωμένοι και με ομοψυχία, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το μεγαλύτερο εχθρό. Και αυτό είναι επίκαιρο, γιατί σήμερα έχουμε έναν αόρατο εχθρό να αντιμετωπίσουμε και πρέπει μέσα μας να φουσκώσει και να φουντώσει πάλι το αίσθημα της φιλοπατρίας. Να σεβαστούμε τη ζωή του συνανθρώπου μας, των συμπολιτών μας, να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να προστατεύσουμε το σύστημα υγείας από τον αόρατο αυτόν εχθρό που μας αποδικατίζει ύπουλα. Επομένως, η σημερινή μέρα είναι ένα μήνυμα ενότητας, ένα μήνυμα ομοψυχίας, και δείχνει ότι μπορούμε, αν βασιστούμε στις δυνάμεις μας και στην ομοψυχία, μπορούμε να πάμε την πόλη μας μπροστά, πάντα υπό τη σκέπη του Αγίου Λουκά. Χρόνια πολλά σε όλους. Η μεγάλη γιορτή της πόλης της Λαμίας, της έδρας της περιφέρειας Τεράς Ελλάδας σήμερα, η γιορτή του Αγίου Λουκά του Ιατρού, γιορτάστηκε με διαφορετικό τρόπο, αλλά όχι με λιγότερη λαμπρότητα από αυτή που της έπρεπε. Παρουσία και του μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου μας. Διπλή γιορτή, καθώς σηματοδοτεί και την απελευθέρωση της πόλης της Λαμίας από τον Γερμανό κατακτητή. Μας φέρνει όλους ιδιαίτερη συγκίνηση, μας διδάσκει, μας δίνει το μήνυμα ότι ως έθνος, ως κοινωνία, ως πολιτεία, μαζί διαχρονικά και ιστορικά με την Εκκλησία, στεκόμαστε απέναντι στις δυσκολίες, τις αντιπαλεύουμε, βγαίνουμε νικητές. Αυτό χρειαζόμαστε και σήμερα στις προσκλήσεις της δικής μας εποχής, που δεν είναι ζήτημα αν θα τις συγκρίνεις ως μεγαλύτερες ή μικρότερες, αλλά να τις αντιπαλέψεις και πάλι να δώσεις στην κοινωνία, στους Έλληνες, στους θεροελλαδίτες που σήμερα γιορτάζουμε, αυτό που αξίζουν, αυτό που τους πρέπει. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Λαμία, χρόνια πολλά σε όλη τη Στερεά Ελλάδα. Η μέρα γιορτής για τη Λαμία και για όλη τη Στερεά Ελλάδα. Και βεβαίως διπλή γιορτή σήμερα, διότι είναι μαζί μας ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος που μας τιμάει και μας εμπνέει. Προσωπικά για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά
να επιστρέφω στη Λαμία, να βρίσκομαι ανάμεσα σε φίλους, σε αγαπημένους φίλους και σε συνεργάτες. Και βέβαια είναι μια ευκαιρία για όλους εμάς από εδώ, από την έδρα της Θεράς Ελλάδος, να εκπέμψουμε ένα ισχυρό μήνυμα. Ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να νικήσουμε τον αόρατο και τον ασύμετρο εχθρό. Μόνο με συνεργασία, μόνο με συνεννόηση. Μεγάλη γιορτή σήμερα για την πόλη της Λαμίας, διπλή γιορτή. Εορτάζουμε τον πολιούχο της πόλης, τον Ευαγγελιστή Λουκά, αλλά ταυτόχρονα εορτάζουμε και την απελευθέρωση της πόλης της Λαμίας. Αποτείουμε φόρο τιμής απέναντι σε όλους αυτούς που με αυταπάρνηση αγωνίστηκαν για το ύψιστο αγαθό, αυτό της ελευθερίας. Έχουμε καθήκον όλοι μας απέναντι σε αυτούς, αλλά και απέναντι στην ιστορία της χώρας, να εργαστούμε με σχέδιο, με αυτοπεποίθηση, με σύνεση, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουμε στις πολλές μεγάλες προκλήσεις σε υγειονομικό και εθνικό επίπεδο. Έχουμε χρέος μας απέναντι στις καλές σελίδες της ιστορίας της χώρας, αλλά και απέναντι στις επόμενες γενιές, να εργαστούμε όλοι μαζί, έτσι ώστε να κάνουμε ακόμα πιο αξιοπρεπή την Ελλάδα, ακόμα πιο ισχυρή. Όλες και όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Χρόνια πολλά, Λαμία. Σαν σήμερα, 76 χρόνια πριν, ανήμερα της εορτής του Αγίου Λουκά, η Λαμία απελευθερώνεται από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Οι προκλήσεις σήμερα είναι διαφορετικές. Όμως σίγουρα το μήνυμα εκείνης της εποχής που ακολούθησαν οι πρόγονοί μας είναι πως ενωμένοι μπορούμε να επιτύχουμε και να βγάλουμε όλες τις δυσκολίες από τη χώρα μας. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Η Λαμία μας γιορτάζει. Είναι τιμή η παρουσία του Αρχιεπισκόπου στην πόλη μας. Χρόνια πολλά. Η μέρα διπλής γιορτής για την πόλη μας, για την πόλη της Λαμίας. Σημαντική μέρα να μας θυμίζει στιγμές ηρωικές αυτού του τόπου. Να αποτείουμε φόρο τιμής και αναγνώρισης σε όσους πάλεψαν για να την κρατήσουν όρθια με την παράδοση, με τα χαρακτηριστικά της. Πάλεψαν για να τη φέρουν κοντά στη ελευθερία σε δύσκολες στιγμές και να θυμόμαστε και εκείνους τους ξένους που μετά γίνανε Έλληνες και Λαμιώτες, που ήταν καταληκτική η συμβολή τους στο να μην καταστραφεί η πόλη μας. Είναι σημαντικό η μνήμη μας από καιρό εις καιρό να γυρίζει πίσω, γιατί η εποχή μας είναι εποχή που έχει πολλές δοκιμασίες, μεγάλη μελαγχολία και πάντα χρειαζόμαστε, βουτώντας την ιστορία με τη σκέψη, να παίρνουμε δύναμη και αυτοπεποίθηση για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα που έχουμε μπροστά μας με ρεαλισμό, με ψυχραιμία και με αποφασιστικότητα. Χρόνια πολλά στη Λαμία μας. Διπλή γιορτή για την πόλη μας σήμερα. Σήμερα γιορτάζουμε τον πολιούχο μας τον Άγιο Λουκά και την απελευθέρωση της πόλης μας από τα κατοχικά στρατεύματα του 1944. Προφανώς είναι μια ευκαιρία να σκεφτούμε, να αναβαπτιστούμε στις αρχές και στις αξίες που κράτησαν την πατρίδα μας όρθια στα πολύ δύσκολα και βέβαια να σκεφτούμε ότι η πατρίδα και τη δική μας γενιά τη χρειάζεται τώρα. Βλέπουμε τι γίνεται με τα μαύρα σύννεφα που μας έρχονται από την Ανατολή. Έχουμε και τον αόρατο εχθρό, ο οποίος μας αποδεκατίζει αθόρυβα και ύπουλα. Και καλούμαστε ως σημερινή γενιά να αποδείξουμε ότι είμαστε αντάξει των προγόνων μας, ότι με τα ειρηνικά μας έργα, ότι με την αλληλεγγύη που πρέπει να δείχνουμε στα παιδιά της πατρίδος μας, δηλαδή στους συμπολίτες μας, θα πρέπει και εμείς να τους δικαιώσουμε και να κοιτάξουμε να τραβήξει η πατρίδα μας μπροστά στο μέλλον όρθια και δυνατή. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Μια μεγάλη και διπλή γιορτή σήμερα για την πόλη της Λαμίας. Γιορτάζουμε τον Ευαγγελιστή Λουκά, προστάτη της πόλης, και λάμπαινε με την παρουσία του ο μακαριότατος Ιερώνυμος. Η διπλή αυτή εορτή βεβαίως έχει να κάνει και με την απελευθέρωση της πόλης μας πριν από 76 χρόνια από τον ζυγό και τη γερμανική, την ναζιστική κατοχή. Κάθε εποχή, ακόμα και η σημερινή, όπως και τότε, έχει τα δικά της διλήμματα, τις δικές της δυσκολίες, τα δικά της προτάγματα. Η ελληνική δημοκρατία απάντησε σε ένα από αυτά, έδωσε μια ηχηρή απάντηση στον ναζισμό, στο φασισμό, με ένα άλλο πρόσωπο, αυτό της Χρυσής Αυγής, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε όλοι χαρούμενοι και ανακουφισμένοι. Μετά την τελευταία απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης, η οποία έκανε χαρούμενο κάθε δημοκράτη πολίτη. Μια μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία, για τη Λαμία, αλλά είναι μια μεγάλη μέρα
που πρέπει να θυμηθούμε τον αντιναζιστικό αγώνα του ελληνικού λαού, ένας αγώνας ο οποίος πρέπει να συνεχιστεί σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής και κοινωνικής μας ζωής. Ο ναζισμός και ο φασισμός δεν μπορεί να περάσει στην καθημερινότητά μας. Πρέπει να δημιουργηθούν εκείνες οι δομές, οι οικονομικές δυνατότητες, οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που και ο ελληνικός λαός θα τεινάξει μια και καλή τον ναζισμό από όλους τους θεσμούς μας. Είμαστε εδώ ως πολιτικοί, ως Περιφερειακό Συμβούλιο, για να δώσουμε μία νέα προπτική στην αυτοδιοίκηση, στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις και να τιμούμε με τις πράξεις μας και την πολιτική μας την σημερινή μέρα, τον Άγιο Λουκά, τη Λαμία, ενός Αγίου που και αυτές τις ημέρες που αντιμετωπίζουμε μεγάλη πανδημία ολοκληρωτική, που είναι ένα δείγμα ολοκληρωτισμού και αυτή με την ιατρική, με τη μεθοδολογία και με την εμπιστοσύνη προς την κοινωνία και στους ίδιους τους πολίτες.